Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να προτείνει προκαταρτική επιτροπή για ό,τι έχουν τελεστεί κατά τη διάρκεια της θητείας 5 υπουργών. Ναι. Οι 5 υπουργοί ονοματίζονται κιόλας. Είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είναι ο κύριος Βορύδης, είσαστε εσείς, είναι ο κύριος Αβραμόπουλος και είναι και ο κύριος Μάριος Αλμάς. Ναι. Εσείς, αν δεν κάνω λάθος, είναι για την περίπτωση του Ερίκος Δινάν. Έτσι λέει η εφημερίδα. Τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε, αυτό ακούμε. Και είναι ευτυχής ή ατυχής η συγκυρία να σας έχουμε εδώ. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια. Θέλω να σας πω μόνο μία λέξη, την οποία δεν θέτω και προς συζήτηση. Είναι με μορφή δήλωση. Δεν είναι τώρα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης που έχουν στοχοποιηθεί από την πλειοψηφία. Και από εδώ και πέρα δεν λέω ότι δεν ενοχλούμε. Ενοχλούμε. Μπορεί και να εξοργίζομαι. Αλλά πάντως ξέρω ότι στις εκλογές θα πάω με αυτά. Τα εκλαμβάνω ως τίτλο τιμής και ως παράσημο. Γιατί με έχουν πει ότι εγώ δημοσίευσα τις φωτογραφίες των ορθωτικών γυναικών, ενώ αυτή την πράξη την έκανε ο εισαγγελέας. Κανένας υπουργός δεν μπορεί. Με είπανε δολοφόνο για την ενέργεια αυτή. Με είπαν κατάσκοπο ότι εγώ σε συνεργασία με άλλη χώρα διαραίω έγγραφα της χώρας. Με είπανε διεφθαρμένο. Τώρα δεν ξέρω εδώ τι θα με πούν. Με αυτά τα παράσημα ο Ανδρέας Λοβέρδος θα κάνει εκλογές. Οικονομικά σκάνδαλα σας καταλογίζουν. Δεν ξέρω τι θα πούν εδώ, αλλά δεν το έχουν πει στην Οβάρτη αυτό. Το έχουν πει. Τα πάντα έχουν πει για μένα. Άρα εγώ, κύριε Παπαδάκη, σας δηλώνω ότι έχω συνείδηση ότι στις εκλογές θα πάω με αυτά τα παράσημα. Αυτό γίνεται στοχευμένα. Είμαι από τους στοχευμένους πολιτικούς, στοχοποιημένους με συγχωρείτε. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Το έχω πια ενσωματώσει και με ενοχλεί, αλλά το νικάω γιατί έχω το θάρρος του καθαρού μου βίου. Νομίζω ότι πριν δούμε τα επίσημα απορίσματα. Θα πω ένα πράγμα. Ότι δεν μπαίνω στη συζήτηση. Είμαστε μετά την αμυντική τοποθέτηση του κυρίου Λοβέρδου αυτή τη στιγμή. Θα πω ότι αμυντική. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, εάν λοιπόν, σα είπα ότι. Όχι, δεν σας παρακαλώ, δώσατε αφορμή. Εάν κάνετε, talk show από αυτού. Είμαστε αποφασισμένοι. Ως κυβέρνηση. Εάν κάνετε. Ναι. Όχι, όχι. Εδώ η συνάδελφος δείχνει μορφή αγένειας. Εγώ δεν το παρακολουθώ. Λοιπόν, δικαιοσύνη δεν να κάνει τη δουλειά της και να φέρει αποτέλεσμα, να δούμε τα πορίσματα. Έτσι και θα ευχηθώ κανείς να μην είναι εμπλεκόμενος ουσιαστικά μετά την έρευνα της δικαιοσύνης. Αλλά ο τόπος βοά για το σκάνδαλο στην υγεία. Έτσι. Αυτό η κοινή γνώμη τη λέει. Τις ευθύνες θα τις βρει η δικαιοσύνη. Ας περιμένουμε, λοιπόν, σας συγχαίρω. Η δικαιοσύνη, κύριε. Ναι. Μακάρι να μην είναι κανείς εμπλεκόμενος. Τα έχουμε καταλάβει όλα και τα είδαμε και από έμεσες μαρτυρίες πρώην νύν εισαγγελέων. Τα ξέρουμε. Έτσι. Ας περιμένουμε τα απορίσματα. Τα απορίσματα. Εγώ αυτά, κύριε Παπαδάκη, επαναλαμβάνω, δηλώνω και δεν το συζητάω και με κανέναν. Αυτή είναι η προσωπική μου δυναμική. Με αυτό το παράσημο εγώ θα είμαι υποψήφιος βουλευτής και παρόν πολιτικός. Με τα παράσημα του στοχοποιημένου πολιτικού. Τους έχω για πρωινό όλους αυτούς. Πάντως τα 90 εκατομμύρια τρύπα στο Κελπνό δεν έγιναν και καλά, δεν αποδίδω καλά. Προσωπικά, προσέξτε, δεν έγιναν έτσι τυχαία, διερευνώνται. Διερευνώνται. Και ο ελληνικός λαός θέλει απάντηση. Το Κελπνό δεν με λέει από ό,τι μου λένε εδώ, μου με λέει για τον Ρίκο Δινά. Όχι, δεν μιλάω προσωπικά. Αυτά εγώ τα έχω για πρωινό, κύριε Παπαδάκη. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο τις επόμενες. Τις επόμενες μέρες θα δούμε τα πορίσματα. Και ίσως και με αφορμή την διαρροή αυτή, η οποία υπάρχει, έτσι, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αλλά και τις επόμενες ώρες μπορεί να γίνει και θέμα. Έχουμε την συνταγματική αναθεώρηση, που είναι ένα μεγάλο θέμα και που δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε.